Καλώς ορίσατε στο Plexus Video. Στο σημερινό tutorial θα μάθουμε να πλέκουμε αυτό το πανέμορφο σχέδιο. Είναι πάρα πολύ εύκολο, πλέκεται γρήγορα. Χρειάζεται λίγο νήμα. Να το βάλουμε στη συλλογή μας. Πριν ξεκινήσουμε, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των ανθρώπων που παρακολουθούν αυτό το κανάλι είναι όντως εγγεγραμμένοι. Γι' αυτό αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, κάντε τώρα και αλληλεπιδράστε στα βίντεο. Πάμε να το ξεκινήσουμε. Το συγκεκριμένο σχέδιο που έφτιαξα εγώ έχω κάνει τα υπέροχα αυτά τετραγωνάκια και είναι 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θα χρειαστούμε αλυσίδες πολλαπλάσιες του 4 συν 5. Εσείς μπορείτε, αν θέλετε, να το κάνετε με 5, έτσι, με 7, όσο θέλετε το κάνετε. Τα 6 που έφτιαξα εγώ χρειάστηκα 24 αλυσίδες, συν τα 5, 29. Θα ξεκινήσουμε με 29 αλυσίδες. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Δεν κάνω ποτέ κόβο, αν έχετε προσέξει και σε προηγούμενα βίντεο. Ποτέ κόβω την πρώτη θηλιά, τη μετράω και αυτή σαν πόντο, έτσι, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Παίρνουμε απανόμητο, παραβλέπουμε τις 5 πρώτες αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5 και βάζουμε στην έκτη. Και κάνουμε ποδαράκι, ένα στυλάκι με 2 κλεισίματα. Στα επόμενους 2 πόντους από ένα στυλάκι με 2 κλεισίματα. Μία αλυσίδα ενδιάμεσα, αφήνουμε μία κάτω και ξανά 3 στυλάκια στους επόμενους 3 πόντους. Παραβλέπουμε το πρώτο, τη μία αλυσίδα, αφού κάνουμε μία αλυσίδα και κάνουμε στα επόμενα 3 αλυσιδάκια, ο ένα στυλάκι με 2 κλεισίματα. Μία αλυσίδα, παραβλέπουμε την κάτω, στην επόμενη. Κάνουμε στυλάκι με 2 κλεισίματα. 3 έτσι στο σύνολο. Μία αλυσίδα, παραβλέπουμε την κάτω. Προσέχουμε μην τραβήξουμε αυτή την κλωστούλα και σφίξει. Τέσσερις αλυσίδες, 2, 3, 4. Βάζουμε το βελονάκι εδώ, στη
τη μία. Κάνουμε ένα βουβό. Μία λυσίδα. Μέσα στο κενό. Κάνουμε ένα άρρηκτο. Προσέχουμε να το τραβήξουμε λίγο. Έτσι. Και μία λυσίδα. Αυτό θα είναι το δεύτερο από τα τρία ποταράκια που θα πλέξουμε εδώ πέρα. Έτσι. Είμαστε σε αυτό το σημείο τώρα. Θα είναι το δεύτερο από τα δύο ποταράκια. Πλέκουμε άλλο ένα. Και θα αφήσουμε το τρίτο να το πλέξουμε όταν κλείσουμε το γύρο. Μία αλυσίδα. Την αφήνουμε αυτή την κλωστούλα την ουρά, την άκρη του νήματος, διότι έχουμε μια απόσταση μπορεί να καλυφθεί. Και την καλύψουμε με μία βελονίτσα. Και πλέκουμε μέσα στα κενά από τρία ποδαράκια. Μία λυσίδα. Και τρία ποταράκια στο κενό. Και πάμε εδώ στο κενό. Πλέξουμε ένα τρία σετ από τρία ποταράκια. Το πρώτο σετ, ενδιάμεσα από κάθε σετ θα έχουμε δύο αλυσίδες. Το δεύτερο. Δύο αλυσίδες, πλέγουμε και το τρίτο. Εδώ, σε αυτά τα σημεία, θα είναι η γωνία μας. Όταν πλέκουμε εδώ στα κενά, θα κάνουμε πάντα μία αλυσίδα διάμεσα. Μόνο στις γωνίες θα πλέκουμε από δύο αλυσίδες. Μία λυσίδα, τρία στυλάκια μέσα στο κενό. Αλυσίδα. Μία αλυσίδα και θα παίξουμε τώρα πάλι εδώ, στο κενό τα τρία σετ από ποδαράκια. Το πρώτο. Δύο αλυσίδες. Εδώ μπορείτε, να, αν θέλετε, να κάνετε και τρεις, να μπλέκετε πιο σφιχτά για να μην σας μαζέψει το εργόχειρό σας, εδώ στις γωνίτσες, δύο αλυσίδες, εδώ είχαμε κάνει τα δύο ποδαράκια και κάνουμε ένα τρίτο. Εδώ σας έχω τώρα την αόρατη ένωσή μας. Τι θα κάνουμε, θα βάλουμε εδώ το βελονάκι μας και θα κάνουμε ένα βουβό. Δηλαδή, είναι ο πρώτος πόντος που είχαμε πλέξει και ο δεύτερος.
Ο πρώτος στον πρώτο δεν αντιστοιχεί κανένα πάτημα, έτσι, κανένας πόντος πάνω για να το μπλέξουμε. Θα πάμε στον επόμενο. Θα βάλουμε το βελονάκι και κάνουμε ένα βουβό. Αφού δεν έχει χαλαρώσει τη θηλιατσά, έτσι. Θα πάμε εδώ. Στην αλυσίδα και κάνουμε άλλο ένα βουβό. Άψογο. Δεν χρειάζεται να ταλαιπωρούμαστε. Εγώ προσπαθώ να σας δείξω όλους τους τρόπους. Εσείς μπορείτε να υιοθετήσετε όποιον θέλετε, όποιος σας βολεύει. Να τον βάζετε στα εργοχειρά σας. Θα το δείξω άλλη μια φορά πως το έκανα, αν και σε επόμενους γύρους θα φανεί. Βλέπουμε και το τελευταίο ποδαράκι και βάζουμε σε αυτό να τον πόντο, έτσι. Το βελονάκι μας κάνουμε ένα βουβό. Στο αλυσιδάκι. Περνάμε μέσα από το αλυσιδάκι. Βλέπετε εδώ το αλυσιδάκι μέσα. Και κάνω άλλο ένα βουβό. Άψογο. Στο κενό κατευθείαν. Λίγο τραβηγμένος αυτός ο πόντος. Κάνω ένα άριχτο και μία αλυσίδα. Θα κάνουμε άλλο ένα ποδαράκι και το τρίτο θα το κάνουμε όταν κλείσουμε πάλι το γύρο. Μία αλυσίδα στα κενά τώρα. Φτάσαμε στις γωνίες. Μία αλυσίδα. Σε κάθε γωνία τα κάνουμε από 2 σετ. Δύο αλυσίδες ή τρεις, όπως νομίζετε εσείς. Και άλλο ένα σετ στην ίδια γωνία. Μία αλυσίδα. Και φτιάχνουμε και την επόμενη γωνία. Δύο αλυσίδες. Μία αλυσίδα, συνεχίζουμε να πλέκουμε την επόμενη πλευρά. Έτσι. Εδώ είναι οι γωνίες μας.
Εδώ ήρθε πάλι στο σημείο που θα κλείσουμε το γύρο. Κάνω το τελευταίο ποδαράκι εδώ στο πάτημα φτηνού του πόντου. Κάνουμε ένα βουβό πάνω στην αλυσίδα. Πόσο γρήγορο και κοιτάξτε πόσο όμορφο βγαίνει. Μέσα στο κενό κάνουμε ένα άρρηκτο. Το κάνουμε λίγο, τραβάμε λίγο αυτή την κλωστή που τραβάμε μέσα από το κενό για να μας δώσει αυτό το στέλεχος από το ποδαράκι, έτσι. Ομοιόμορφο. Η ένωσή μας, κοιτάξτε εδώ, πανέμορφη. Εδώ είναι η γωνία μας, κάνουμε δύο σετ από ποδαράκια και ενδιάμεσα δύο αλυσίδες, μία αλυσίδα δύο αλυσίδες, κάνουμε την επόμενη γωνία. Μία αλυσίδα, πάμε στην επόμενη πλευρά. Επόμενος γύρος θα κάνουμε το σχεδιάκι μας. Αφού πλέξουμε τη στενή πλευρά και έχουμε τις δύο γωνίες και το σετάκι αυτό, έτσι. Θα το πλέξουμε, θα ολοκληρώσουμε και θα ξεκινήσουμε κλείνουμε το γύρο με ένα ποδαράκι στο πάτημα, κάνουμε ένα βουβό στο αλυσιδάκι μέσα στο κενό, ένα άρρηκτο και μία αλυσίδα, άλλο ένα ποδαράκι. Το τρίτο θα το κάνουμε πάλι όταν κλείσουμε τη γύρω. Επαναλαμβάνουμε το μοτίβο των προηγούμενων σειρών.
Επόμενο κενό με 3 στυλάκια. Μία λυσίδα. Τώρα θα πατήσουμε εδώ πέρα. Και θα κάνουμε ένα στυλάκι. Μία λυσίδα θα κάνουμε εδώ. Και θα πλέξουμε πάνω στα στυλάκια, στους πόντους που αντιστοιχούν στα στυλάκια. 3 ποδαράκια. Ένα, δύο, τρία και μια αύξηση ξανά στο ίδιο. Στο τελευταίο πόντο θα κάνουμε άλλο ένα ποδαράκι. Σύνολο 4. 2 αλυσίδες, θα πάμε σε αυτά, θα πλέξουμε πάνω σε αυτά, 1, 2, 3 και άλλο ένα θα γίνει τη άξη. Το τελευταίο θα κάνουμε πάντα 2, έτσι. 2 αλυσίδες. Και εδώ πάλι πάνω στους πόντους. 1, 2, 3 και άλλο ένα 4. Στο ίδιο σημείο. Μία αλυσίδα. Εδώ θα κάνουμε ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα. Συνεχίζουμε να πλέκουμε. Ποδαράκια στα κενά. Αυτή τη γωνία κανονικά με 2 σετ από 3 ποδαράκια, 2 αλυσίδες. Ξανά 3 ποδαράκια. Τι κάναμε, ξεκινήσαμε, κάναμε εδώ τη γωνία όπως την κάνουμε σε όλα, επανάληψη. Εδώ, μόλις φτάσουμε σε αυτή τη γωνία, τη δεύτερη, πλέκουμε πάνω έτσι στα σετάκια αυτά με τα 3 στυλάκια πάνω στους πόντους, κάνουμε 3 συν 1 στο ίδιο σημείο 4, θα γίνει άξι. Στο επόμενο το ίδιο και σε αυτό. Έτσι. Στο πλαϊνό αυτό που ξεκινάει η πλευρά. Οι απέναντι γωνίες θα είναι ίδιες. Και αυτές απέναντι πάλι ξανά ίδιες. Θα κάνουμε το ίδιο μοτίβο. Μία αλυσίδα, πατάμε σε αυτό. Κάνουμε ένα στυλάκι, μία αλυσίδα και θα πλέξουμε 4 εδώ. Στα 2 πρώτα από 1 και στο τελευταίο το κάνουμε, θα βάλουμε άξι. Θα πλέξουμε 2. 2 αλυσίδες. Στα 2 πρώτα από 1.
στο επόμενο, στο τρίτο, από 2. 2 αλυσίδες, το ίδιο θα κάνουμε και σε αυτό. Σε αυτό που ξεκινάει η επόμενη πλευρά. Μία αλυσίδα, εδώ ένα. Ξεκινάμε με ένα, κλείνουμε με ένα. Αλυσίδα. Και βλέπουμε και το τελευταίο βοδαράκι εδώ. Κάνουμε αυτή την υπέροχη και χολή σταλεμπορία ένωση. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι, πάρα πολύ όμορφο. Είναι πάρα πολύ εύκολη. Ένα άριχτο, μία αλυσίδα και ξανά ένα βοδαράκι. Συνεχίζουμε να πλέκουμε σετάκια από 3, εδώ στα κενά, 3 στυλάκια, τη γωνία μας κανονικά, έτσι. 2 σετ με 2 αλυσιδάκια διάμεσα. Εσείς μπορείτε, τα είπαμε, να βάλετε και 3. Και όταν φτάσω σε αυτό το σημείο θα σας δείξω πώς θα κάνουμε αυτή την υπέροχη γωνία. Έπλεξα μέχρι εδώ τη γωνία, ήρθα στη στενή πλευρά. Εδώ τώρα, πριν το στυλάκι, εδώ στο κενό θα κάνουμε πάλι ένα σετ με 3 ποδαράκια. Μία αλυσίδα. Εδώ πάνω στους πόντους. 2. 3, 4, συν 1 στον ίδιο πόντο, 5. 2 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, συν άλλο ένα στον ίδιο πόντο, 5. 2 αλυσίδες και εδώ το ίδιο. 1, 2, 3, 4 και άλλο ένα, 5 στο ίδιο σημείο. Μία αλυσίδα, εδώ στο κενό θα κάνουμε ένα σετ με 3 ποδαράκια. Και συνεχίζουμε. Πλέκουμε εδώ ένα σετ με 3 ποδαράκια. Μία αλυσίδα. 2 αλυσίδες θα κάνουμε μόνο στη γωνία και εδώ ενδιάμεσα. Αυτά τα 3. Σε όλα τα επόμενα υπόλοιπα σημεία θα κάνουμε από ένα ποδαράκι. Είχαμε 4 συν 1 στο ίδιο σημείο, στο τελευταίο ποδαράκι, 5. 2 αλυσίδες, 4 συν 1, 5. 2, 3, 4, άλλο ένα, 5. Εδώ στο κενό
3 ποδαράκια. Και ένα τελευταίο εδώ. Συγγνώμη, κάνουμε και μία λυσίδα, δεν την ξεχνάμε. Κοιτάξτε εδώ τι όμορφο που είναι. Δεν φαίνεται καν που έχουμε κάνει ένωση. Χαίρομαι πάρα πολύ. Που είμαστε το πρώτο κανάλι στην Ελλάδα που ενέπνευσε και άλλα κανάλια στο να προσπαθούμε να τα κάνουμε τα εργόχειρά μας άψογα. Οι ατέλειες αυτές που έβλεπα καθώς πλεκόταν ένα εργόχειρο, γιατί στο φακό φαίνονται πάρα πολύ έντονα, με ενέπνευσε να ξεκινήσω να πλέκω εδώ στο... να δημιουργώ τέλος πάντων βίντεο, tutorial, για να δείξω ότι υπάρχουν πολλοί τρόποι εύκολοι για να πλέξουμε ένα εργόχειρο και να το κάνουμε άψογο. Εδώ τώρα η μία σειρά θα πλέκεται με ένα ποδαράκι εδώ. Όπως κάναμε εδώ και η επόμενη σειρά με αυτό. Θα βάζουμε πάντα τις αυξήσεις μας στο τελευταίο. Θα πλέκουμε από 2. Και θα μας βγει αυτό το αποτέλεσμα. Εν αλλάξει λοιπόν σειρά ένα ποδαράκι στο κενό 3, ένα ποδαράκι, βλέπετε. Μέχρι να κλείσουμε το γύρο. Να ολοκληρώσουμε το σχέδιό μας. Ο τελευταίος γύρος θα ήθελα να πλεχτεί έτσι, για να μπορούμε να κάνουμε και αυτό το πανέμορφο τελείωμα. Θα μας βοηθήσει. Δεν έχει κάτι άλλο να σας δείξω. Θα βάζετε τις αυξήσεις σας εδώ στο τελευταίο. Θα πλέκετε 2 και διάμεσα από 2 αλυσιδάκια. Θα ολοκληρώσω και αυτό το γύρο
αφού βρισκόμαστε εδώ σε αυτό το σημείο με το σετ των τριών και όχι το μονό, έτσι, να σας δείξω πως θα φτιάξετε και την μπορντούρα γύρω γύρω. Τώρα θα μάθουμε να πλέξουμε αυτή την πανέμορφη μπορντούρα. Κλείνουμε με ένα βουβό. Βάζουμε το βελονάκι μας στο κενό. Τώρα δεν θα κάνουμε άλλο ένα στολισιδάκι. Κατευθείαν στο κενό κάνουμε ένα άρρηκτο, 3 αλυσίδες και 2 ποδαράκια στο ίδιο σημείο. 1, 2. Στο επόμενο κενό ένα άρρηκτο, 1, 2, 3 αλυσίδες και στο ίδιο σημείο 2 ποδαράκια. Τόσο απλό, αλλά εντυπωσιακό. Στο επόμενο κενό, 1, 2, 3 αλυσίδες, στο ίδιο σημείο 2 ποδαράκια. Κενό, άρρηκτο, 1, 2, 3 αλυσίδες και 2 ποδαράκια. Ένα, δύο, τρεις αλυσίδες και 2 ποδαράκια. Εδώ. Ένα, δύο, τρεις αλυσίδες, 2 ποδαράκια. Άρρηκτο. Ένα, δύο, τρεις. 2 ποδαράκια. Επειδή θα απομακρυνθεί πολύ, θα κάνω άλλο ένα εδώ. 1, 2, 3. Θα μου χαλάσει τη γωνία. Κάνω άλλο ένα σετάκι στη γωνία μου, έτσι. Εδώ. 1, 2, 3. 2 ποδαράκια. Άρρηχτο. 2, 3, στο ίδιο σημείο ποδαράκια, ένα, δύο, τρία, άρρηκτο, 3 αλυσίδες, 2 ποδαράκια. Εδώ που μας πάει, αφήνουμε ένα, 3 αλυσίδες, κάνουμε άρρηκτο και στο ίδιο σημείο, στον ίδιο πόντο, θα κάνουμε τα 2 ποδαράκια μας. Εδώ. Ένα άρρηκτο. Θα το κάνω στο παραδίπλα. 1 με 2 πόντους, έτσι. 1, 2, 3. Αυτό θα το κρίνετε εσείς. Και στον ίδιο πόντο θα κάνουμε ένα άρρηκτο, 3 αλυσίδες, 2 ποδαράκια. Έτσι για να πέσει στο κενό. 2, 3. 2 ποδαράκια.
ένα, δύο, τρία, στον ίδιο πόντο που κάναμε το άριχτο, δύο ποδαράκια. Άριχτο, 1, 2, 3, στο κενό, 1, 2, 3, πάρα πολύ εύκολο έτσι. Πάρα πολύ εύκολο. Και θα κλείσουμε τώρα, όταν ολοκληρώσουμε το γύρο, με μία βελονίτσα, έτσι. Θα το δείξω. Θα πλέξω γύρω-γύρω και όταν έρθω εδώ στο σημείο της ένωσης, θα σας δείξω πως θα ενώσουμε, έτσι. Βλέπουμε και το τελευταίο. Δύο ποδαράκια. Κόβουμε την κλωστούλα μας. Πάμε στο άρρηκτο, το πρώτο που είχαμε πλέξει. Από μπροστά προς τα πίσω περνάμε από τον πόντο. Τον τελευταίο πόντο που πλέξαμε. Αυτός εδώ, σε αυτό το στέλεχος, έτσι, που βλέπει προς τα πίσω. Βάζουμε τη βελόνα μας και περνάμε από εκεί την κλωστούλα. Μέσα από αυτά. Περνάμε από όπου μπορούμε, έτσι. Κάνουμε το ίδιο και σε αυτή. Και έτοιμο. Έχουμε μία καμπύλη από τη μία μεριά και μητούλες από τη απέναντι, έτσι. Όσο μεγαλώνει το σχέδιο, τόσο πιο όμορφο γίνεται. Καλή επιτυχία! Αυτό εδώ είναι το δειγματάκι μας.
Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά. Γεια σας!